Προσθετικό όχι μόνο στην οδική ασφάλεια αλλά και στην ανάπτυξη τη περιοχή θα λειτουργήσει ο νέο δρόμο προ την παραλία του Μυροδάτου, όπω εκτιμά ο Δήμαρχο Αυδείρων Βασίλη Τσολακίδη. Ένα έργο που ξεκινά άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έω την άνοιξη. Αυτό το έργο και εγώ το παρακολούθησα τη συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθη με χαρά και ικανοποίηση, γιατί υπογράφηκε πλέον η τελική σύμβαση με τον ανάδοχο. Το έργο θα ξεκινήσει τώρα μετά τι γιορτέ, θα ολοκληρωθεί από ό,τι ξέρω την άνοιξη. Άρα την καινούργια χρονιά οι παραθεριστές και οι κολυμβητές της περιοχής θα πηγαίνουν από έναν καινούριο δρόμο και θα μπορέσουν να γλιτώσουμε τα πολλά ατυχήματα που υπήρχαν εκεί στην περιοχή. Αυτό το έργο είναι μια συνεργασία του Δήμου Αυδείρων με την περιφέρεια. Εμείς σαν Δήμος ετοιμάσαμε όλες τις μελέτες και την περιβαλλοντολογική μελέτη και την τοπογραφική μελέτη, τη μελέτη κατασκευή. Παραδόθηκαν οι μελέτες στην αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια το ενέταξε το έργο και θα το υλοποιήσουν αυτοί. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και θα προσθέσει στα θετικά της ανάπτυξης των παραλιών. Εμείς δεν σταματάμε βέβαια εδώ, έχουμε και άλλα πράγματα να προχωρήσουμε. Βέβαια το θέμα είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει τρομερή οικονομική δυσχέρεια. Δεν υπάρχουν τα λίγα χρήματα που θα μας βοηθούσε να ετοιμάσουμε μελέτες. Παρόλα αυτά, με μεγάλες οικονομίες πιστεύω ότι θα βρούμε λύσεις να ετοιμάσουμε και άλλες μελέτες και να οριμάσουμε, αν θέλετε, το Δήμο μας για το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, που από ό,τι φαίνεται θα έχει αρκετά χρήματα. Άρα θέλει μελέτες και οριμότητα για να εντάξουμε έργα και να υλοποιήσουμε. Ένα έργο ζωτικής σημασίας, αφού δυστυχώς η επαρχιακή οδός προς την παραλία του νομού που συγκεντρώνει κυρίως νέους έχει βαφτεί με αίμα, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρες οικογένειες. Έτσι, η ασφαλής πρόσβαση είναι επιτακτική ανάγκη, η οποία ικανοποιείται, γεγονός που μπορεί να αυξήσει ακόμη και την επισκεψιμότητα, αφού οι υποδομές είναι βασική παράμετρος ανάπτυξης για κάθε περιοχή.